Φίλε βουλευτή, εκπρόσωποι άλλων επαρχιών του Πασιμέ, συνάδελφοι, συνάδελφισσα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πασιμέ, σας καλωσορίζω στη Γενική Συνέλευση της Επαρχίας Αμοχώστου, μιας επαρχίας η οποία πρώτη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των δύσκολων καταστάσεων μετά τον πόλεμο του 1974 και με την ουσιαστική της συμβολή κυρίως μέσα από τον τουριστικό τομέα και βιομηχανία, βοήθησε τον τόπο να αντεπεξέλθει και να αναπνεύσει οικονομικά στις τότε δύσκολα οικονομικές συνθήκες. Μια επαρχία η οποία όμως πρώτη πληρώνει το βαρύ τίμημα της οικονομικής κρίσης με τα δυστυχώς αρνητικά για όλους μας αποτελέσματα. Φίλοι, η συνήθις ερώτηση ανάμεσα σε δύο γνωστούς σε ένα στέκι που μέχρι πρόσφατα ήταν «Πού δουλεύεις» αντικαταστάθηκε με το «Αν δουλεύεις». Μια επαρχία όπου οι εκάστοτε κυβερνώντες τη θυμούνται όποτε θα κάνουν τις διακοπές το καλοκαίρι και όποτε και ενίοτε υπάρχουν προεκλογικές συγκεντρώσεις. Απόδειξη τούτου ότι τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα στην περιοχή αποκαλούνται παραρτήματα και όχι επαρχιακά τμήματα, αν και ο κόσμος φωνάζει, αν και επιχειρηματίες διαμαρτύρονται. Ακόμη και αυτό το πολυτελές νοσοκομείο, το οποίο ο κόσμος έχει διπλοπληρώσει μέχρι σήμερα, κρίνεται ανεπαρκές για τις ανάγκες του πληθυσμού. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, καλώ τον Δήμαρχο Παραλιμνίου για ένα σύντομο χαιρετισμό, ευχαριστώντας τον παράλληλα για την ευγενή παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε και μέλη της σημερινής συνέλευσης του Βανκύπριου Συνδέσμου των Μικρών Επιχειρήσεων, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στο Παραλίμνη. Θα ευχηθώ κάθε επιτυχία στη Γενική Συνέλευση. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα ο δικός σας σύνδεσμος θα αγκαλιάζει και θα είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός σύνδεσμος, διότι στην Κύπρο οι μεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σημερινή εργασία σας και πολύ σύντομα και ο επαρχιακός σύνδεσμος να υπάρχει στην περιοχή μας και να αγκαλιάζει και να είναι ο επαρχιακός σύνδεσμος αμοχός του και δεν δεχόμαστε να είναι της ελεύθερης αμοχός του. Καλώς ήρθατε στο Παραλίμνη. Αναφέρθηκα προηγουμένως και στις άλλες επαρχίες που εκπροσωπούνται από τους προέδρους τους. Να θυμίσω ότι προϋπήρξαν τα τρία επαρχιακά εκλογικά συνέδρια ή συνελεύσεις, η Λευκοσία πρώτη, Λεμεσός μετά και η Λάρνακα ακολούθως. Σήμερα είναι, τέταρτη κατά σειρά επαρχιακή συνέλευση. Θα ακολουθήσει και η Πάφος, κλείνοντας έτσι ουσιαστικά τον κύκλο των επαρχιακών συνελεύσεων. Θα παρακαλούσα πολύ σύντομα τους προέδρους των δύο εκπροσώπων των άλλων επαρχιών για ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση. Η Λάρνακα και η Λεμεσός. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Αντώνης Αντωνίου, εγώ, ο επαρχιακός πρόεδρος στη Λάρνακα. Θα σας καλωσορίσω και εγώ στο επαρχιακό συνέδριο της Αμοχώστου και να ευχηθώ να έχει μεγάλη επιτυχία στο να προσελκύσει νέα μέλη, διότι αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα που είμαστε στη αρχή πρέπει να δυναμώσουμε το σύνδεσμο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να ετηθούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρουμε. Δηλαδή έχουμε κάποια δικαιώματα τα οποία μας στερούνται και κανένας δεν μας γνωρίζει. Τώρα που έκαναν το σύνδεσμο, ο κόσμος σιγά σιγά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι είναι προς το συμφέρον του να αγκαλιάσει το σύνδεσμο και να τον υποστηρίξει. Η δουλοπρέπεια του Κύπριου σιγά σιγά άρχισε να καταλήβεται. Βλέπουμε φυσικά κόσμο ο οποίος
Λέει, μα τι θα κάνετε, δεν με νοιάζει. Έστω εδώ που φτάσαμε να ας βουλιάξει για το καράβι. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχουν ανθρώποι δραστήριοι, οι οποίοι έχουν στόχο, είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους, δουλεύουν σκληρά και καλό για σας όλους, ο καθένας με τον τρόπο του να φέρει νέα μέλη. Δηλαδή ο καθένας από εμάς γνωρίζει 200-300 άτομα, έστω και 5 άτομα να φέρει ο καθένας, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας χαιρετώ. Είμαι ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΜΕ της επαρχίας Λεμεσού. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τη συμπαράσταση όλης της Λεμεσού. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω πριν αρχίσουμε με πολλούς από εσάς και μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι βρίσκω πάρα πολύ δυναμικό κόσμο εδώ στο Παραλίμνη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στόχος όλων μας είναι κοινός. Είναι να πολεμήσουμε για αυτά που δικαιούμαστε. Δεν ζητάμε τίποτε που δεν το δικαιούμαστε. Είναι αυτά που δικαιούμαστε. Και τίποτε περισσότερο. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλές εκλογές να έχετε. Και όλοι είχαν μιλήσει πριν από εσάς. Οι μεγάλοι είχαν μιλήσει. Και τι είπαν. Είπαν ότι θα προχωρήσουν με νέα οικονομικά μέτρα, θα βάλουν το χέρι τους στην δική μας τσέπη. Σήμερα το Παραλίμνη, η βασιλεύουσα, η Αμόχωστος και όλη η επαρχία σας θα μιλήσει σήμερα. Εσείς θα μιλήσετε σήμερα και θα στείλετε το μήνυμα. Από εσάς εξαρτάται αν θα δώσετε το σωστό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.